Δεν υπάρχουν άρχοντες, δεν υπάρχει τίποτα. Όταν είμαστε ενωμένοι, μπορούμε να πετύχουμε. Ο Σωτήρης ο Ντούρος μόνος του είναι ένα μηδενικό τίποτα, ένας απλός άνθρωπος. Ο Σωτήρης ο Ντούρος όμως, μαζί με εσάς, μαζί με τους βουλευτές, μαζί με τους αντιδημάρχους, μαζί με το Δημοτικό Συμβούλιο, είμαστε κάτι. Και είμαστε κάτι για την πόλη. Αυτό μετράει. Να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι καλό, γιατί πλέον δεν υπάρχει τρόπος και δεν μπορούμε να γυρίσουμε άλλο πίσω. Έχω ένα παράδειγμα πρόσφατο. Την Τετάρτη το μεσημέρι έμαθα ότι σε ένα πολυνομοσχέδιο το οποίο είχε κατατεθεί, ο Δήμος Αγαρνών, όλος τυχαίος, δεν ξέρω, να μην πω και κάτι παραπάνω γιατί να μην χρειάζεται, έμεινε έξω από τη ρύθμιση. Ήταν μόνο ο Δήμος Ζωγράφου. Τρέξαμε, όλοι οι βουλευτές, δεν μπορώ να πω, αλλά ειδικά με τον κύριο Βράκο και τον κύριο Κούρα, συνεννοηθήκαμε και τον κύριο Κατερέ, συνεννοηθήκαμε μεταξύ μας και με άλλους βουλευτές από άλλες παρατάξεις και κάναμε αυτό που έπρεπε για τον Δήμο, για την πόλη. Γιατί εμείς, κακά τα ψέματα, ερχόμαστε, φεύγουμε, έτσι έχει γίνει μέχρι τώρα. Τουλάχιστον να μπορέσουμε, υπάρχουν ικανοί στον τόπο, υπάρχουν και καλύτεροι στον τόπο, να προσπαθήσουμε να αναδείξουμε την πόλη μας, να προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει. Το έχουμε χρέος. Το έχουμε χρέος και στους γονείς μας, που πολλοί τους έχουμε χάσει, αλλά κυρίως το έχουμε χρέος για τα παιδιά μας. Και έτσι πρέπει να κάνουμε. Θα κόψω λοιπόν αυτό το κομμάτι, πραγματικά για τη συνεργασία που είχαμε σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που πέρασε την προηγούμενη Πέμπτη. Και ευχαριστώ να κάνετε πολύ. Και απορρόφηση των ΕΣΠΑ για το καλό του μελητήρου. Να απορροφήσετε τα ΕΣΠΑ. Ναι, ναι. Αφού δεν έχουν λεφτά, λεφτά δεν θα θέλουμε τα ΕΣΠΑ, ναι, όλες τις μελέτες για τα όμβρια, για όλες. Ευχαριστήσω.